Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ λίγο και στο θέμα των κόκκινων δανείων και των πληστηριασμών για τους οποίους γίνεται τόσο λόγος τελευταία. Εν μέρει, νομίζω, είπα κάποια πράγματα να ορίσουμε το πρόβλημα ποιο είναι. Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στη χώρα μας έχει τη μορφή ενός φαύλου κύκλου. Δηλαδή, από τη μία πλευρά η λιτότητα και η ανεργία και η ύφεση δεν επέτρεψε σε πολλούς να μπορούν να εξυπηρετούν τα δανειά τους. Είχε πάρει ο άλλος ένα δάνειο, έχασε τη δουλειά του, πώς να το εξυπηρετήσει. Είχε πάρει μια επιχείρηση ένα δάνειο, έπεσε ο τζίρος, έπεσαν τα κέρδη, πώς να το εξυπηρετήσει. Αυτό λοιπόν δημιούργησε ένα βουνό κόκκινων δανείων, όπως λέγονται. Μέχρι το 2014 δεν γίνει τίποτα για τη μείωση αυτού του βουνού. Έγινε ένας νόμος δένδια, όπως ονομάστηκε από τον Υπουργό τότε, εντάχθηκαν 7 επιχειρήσεις και επιλήθηκαν 3 περιπτώσεις. Από τις χιλιάδες και τις εκατοντάδες χιλιάδες πρέπει. Αυτό όμως είναι μία όψη του προβλήματος. Η δεύτερη όψη του προβλήματος είναι εξής. Οι τράπεζες, έχοντας δεσμεύσει τα κεφάλαιά τους σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αποσύρονται από την δανειοδότηση, δεν μπορούν να δώσουν δάνεια. Ή δεν μπορούν να δώσουν τόσα όσα ζητάει η οικονομία. Μη δίνοντας τράπεζες δάνεια, βαθαίνει η ύφεση. Βαθαίνει η κρίση. Αυξάνει η ανεργία. Αν δούμε, αν είχαμε ένα διάγραμμα, το δείχτη της ανεργίας πώς αυξανόταν και το δείχτη των κόκκινων δανείων πώς αυξανόταν, είναι δύο παράλληλες πορείες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί και από τις δύο πλευρές. Να ανακάμψει η οικονομία, να αρχίσει να μειώνει την ενεργεία, να αρχίσει ο κόσμος να μπορεί να αποπληρώνει τα δάνειά του έστω με ρυθμίσεις και από την άλλη μεριά οι τράπεζες να μπορούν να μειώνουν τα δάνεια και να δίνουν νέα δάνεια ούτως ώστε να ενισχύεται, δηλαδή ο φαύλος κύκλος να γίνει, ας το πω έτσι σχηματικά, ενάρετος, ο φαύλος κύκλος να γίνει ενάρετος κύκλος. Τι κάναμε εμείς για να το πετύχουμε αυτό? Μάλλον να σας δώσω 2-3 αριθμούς, δεν πειράζει, γιατί ακούτε τόσα ψέματα, τουλάχιστον να ξέρετε ότι υπάρχουν αριθμοί κάπου. Πώς αυξήθηκε αυτό το βουνό των κόκκινων δανείων? Το 2008 ήταν 13 δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια. Το 2010, 29 δισεκατομμύρια. Το 2014, 78 δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια. Σήμερα, μάλλον τέλος του 2016, είχαν πέσει στα 75. Έχουν αρχίσει σιγά σιγά να μειώνονται. Μειώθηκαν τα καταναλωτικά δάνεια 4%, μειώθηκαν τα επιχειρηματικά δάνεια 7% από το 2014 μέχρι το 2016, μειώθηκαν στο σύνολο 3,3%, τα στεγαστικά δάνεια δεν έχουν μειωθεί. Έχουν αυξηθεί. Γιατί? Διότι δεν γίνονται πληστηριασμοί. Άρα αυτό το πρόβλημα έχουμε. Τι κάναμε εμείς? Καταρχήν πρέπει να σου πω, η δική μας πολιτική, αυτή που είχαμε εμείς επεξεργαστεί, δυστυχώς προεκλογικά, δεν μπορέσαμε να την εφαρμόσουμε. Η δική μας πολιτική προέβλεπε να δημιουργήσουμε ένα ενδιάμεσο φορέα, να πάρει ένα μέρος των δανείων από τις τράπεζες, να μέσα σε αυτό τον φορέα που δεν θα είναι τράπεζα, με μεγαλύτερες ευελιξίες να μπορεί να κάνει ρυθμίσεις δανείων, να κάνει κουρέματα δανείων κλπ. Για να κάνουμε αυτό το θεσμό χρειαζόταν χρήματα. Και τα χρήματα ήταν το δάνειο, όπου η χρήση του καθοριζόταν από τους θεσμούς. Παρόλο που διεθνώς αυτή η ιδέα συζητείται με διάφορους τρόπους. Αυτό λοιπόν το οποίο έγινε μια διαπραγμάτευση, καταλήξαμε σε κάποια πράγματα τα οποία δίνουν απαντήσεις στο πρόβλημα. Εμείς λοιπόν αυτό που κοιτάμε είναι να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια, προστατεύοντας όμως τους αδύναμους και κυρίως προστατεύοντας την πρώτη κατοικία. Πώς την προστατεύουμε? Την προστατεύουμε με τον νόμο Κατσέλη, ο οποίος έγινε νόμος Σταθάκη και που λέει ότι όποιος ενταχθεί σε αυτό τον νόμο με κάποια κριτήρια, εφόσον το ακίνητό του είναι 180.000 ευρώ μέχρι 250, έχει προστασία. Και μάλιστα προβλέπει ο νόμος, αν κάποιος, αν οριστεί από το πρωτοδικείο μία δόση, ας πούμε 200 ευρώ το μήνα, αφού ληφθεί υπόψη ο κώδικας δεντρολογίας που παίρνει υπόψη το
ανάγκες ζωής κλπ. Και παρόλα αυτά ο άνθρωπος αυτός δεν έχει να τα δώσει τα 200, το κράτος να μπορεί να καταβάλει αυτή τη δόση. Άρα όλα αυτά τα οποία λέγονται είναι δυστυχώς μια μαύρη προπαγάνδα, προσπαθούν να τρομάξουν τον κόσμο, γι' αυτό και μέχρι τώρα πόσα έχουν γραφτεί, ούτε μία πρώτη κατοικία δεν έχει βρεθεί να πάει σε πληστηριασμό.